Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αριστομένη Σιγκελάκη, είναι ο συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που είστε για ακόμα μια φορά κοντά μας, κύριε Σιγκελάκη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σαλαπάτα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους και καλή Ανάσταση. Λοιπόν, δυστυχώς η συγκυρία όμως δεν είναι ευχάριστη για ακόμα μια φορά, κύριε Σιγκελάκη. Πρώτα ήταν η προκλητική απόπειρα που προκάλεσε γενικευμένη κατακραυγή στην Κρήτη περί εκδηλώσεων με άλματα από τη ΜΚΟ της Ένωσης Ευρωπαίων Αλεξιπτωτιστών προς τιμήν των Γερμανών ομοειδεατών τους, με συγχωρείτε, του Τρίτου Ράιχ στη μάχη της Κρήτης. Τώρα έχουμε απόπειρα παρέμβαση στα εκπαιδευτικά ζητήματα της Ελλάδας. Περίεργα πράγματα και η χρονική συγκυρία μόνο σύμπτωση δεν προδίδει, μόνο σύμπτωση δεν μαρτυρά, διότι μην ξεχνάμε ότι φέτος έχουμε την 80η επέτειο από τη γερμανική εισβολή στην Ελλάδα και σήμερα είναι μια μαύρη μέρα. Είναι η μέρα που πριν από 80 χρόνια ακριβώς οι Γερμανοί μπήκαν στην ανοχήρωτη Αθήνα και βρήκανε κατάκλειστες τις πόρτες, τα παράθυρα και άδειους τους δρόμους. Ένα μήνυμα του ελληνικού λαού για το τι θα συνέβαινε μετά με την αντίσταση, έτσι, και την ηρωική, ας πούμε, την ανυπακοή του λαού απέναντι στους κατακτητές. Αλλά είναι φέτος λοιπόν και η 80η επέτειος της μάχης της Κρήτης και βλέπουμε διάφορες προκλήσεις. Αν θυμάστε, πριν 10 χρόνια είχε χτυπήσει ο Χάιντς Ρίχτερ, αυτός ο ανιστόρητος ιστορικός, με το βιβλίο του που στα γερμανικά είχε τον τίτλο «Η άλωση της Κρήτης». Καθόλου τυχαία. Φέτος στα 80 χρόνια έχουμε από τη μία αυτούς τους απίθανους τύπους, τους Ευρωπαίους αλεξιπτωτιστές, οι οποίοι θέλαν να κάνουν ανακατάληψη της Κρήτης και να τιμήσουν, όπως το παραδέχτηκαν οι ίδιοι και το γράφαν και στις αφίσες τους, τους γενναίους αλεξιπτωτιστές της Wehrmacht, δηλαδή του Τρίτου Ράιχ της ναζιστικής Γερμανίας, μια απίστευτη ύβρις απέναντι στον ελληνικό λαό και θα έλεγα και σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό λαό που αντιστάθηκε, στους Ναζί. Μετά τη σεισμική εξέγερση του λαού της Κρήτης τα μάζεψαν γρήγορα και έφυγαν, έγιναν λαγός. Έγιναν λαγοί, όπως κάποιοι συνονόματοι τους. Και τώρα έτσι, έχουμε, κύριε Σιγκελάκη, αυτό το ερευνητικό έργο του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου, το οποίο, να σημειώσουμε εδώ, χρηματοδοτείται μεταξύ πολλών άλλων και από το Ελληνογερμανικό Ταμείο για το Μέλλον του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας. Είναι κάτι το οποίο το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε. Ναι, θα έλεγα ότι κυρίως από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών χρηματοδοτείται, αλλά και από ένα άλλο ίδρυμα που είναι από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών χρηματοδοτούμενο επίσης, το περιβόητο Ίδρυμα Μνήμη, Ευθύνη και Μέλλον, το οποίο μάλιστα έχει καταγγείλει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αντιστασιακών και Αντιφασιστών ότι το Ίδρυμα αυτό και εν γέννη οι πρωτοβουλίες της γερμανικής κυβέρνησης τι προσπαθούν να κάνουν, προσπαθούν να απαλλάξουν τη Γερμανία από την υποχρέωση να καταβάλει αποζημιώσεις και επανορθώσεις στην Ελλάδα. Έχει εκπεφρασμένη αντίληψη ότι το ζήτημα αυτό, το ζήτημα δηλαδή των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, έχει κλείσει οριστικά και αμετάκλητα. Ακριβώς. Την ώρα λοιπόν που το γερμανικό ΙΠΕΞ λέει αυτό το πράγμα και συνολικά η γερμανική κυβέρνηση, να σημειώσουμε μια παντελώς ανυπόστατη και ατεκμηρίωτη θέση, ότι τάχα το θέμα των γερμανικών οφειλών έχει κλείσει οριστικά, χωρίς να μας λένε πότε έκλεισε και με ποιο τρόπο, την ίδια ώρα επιχειρούν ομή παρέμβαση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, χρηματοδοτώντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε σχέση με την περίοδο της κατοχής και της αντίστασης. Με ποιο σκοπό άραγε? Είναι τυχαίο ότι το χρηματοδοτεί το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών? Μα δεν μπορούν να δώσουν χρήματα αν δεν εξυπηρετούν τους σκοπούς τους και για λόγους νομιμότητας, αν θέλετε. Και ποιοι είναι οι σκοποί του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας? Αυτούς που τους λέει δημοσίως να κλείσει άρον-άρον το θέμα, να το θάψει πιο σωστά, το θέμα των αποζημιώσεων και των επανορθώσεων. Άρα, εμείς με ποια λογική θα συνεργαστεί η Ελλάδα, θα ανοίξει τα σχολεία της για να δεχτεί αυτό το πρόγραμμα, και με ποια λογική και με ποιο ηθικό ανάστημα, δηλαδή δεν το πιστεύει κανείς? Συνεργάζονται Έλληνες επιστήμονες και άλλοι
στο να προβάλλουν τις γερμανικές θέσεις, να υπηρετήσουν καλύτερα τους γερμανικούς σκοπούς στην ελληνική κοινωνία. Δεν το χωράει το μυαλό μας. Κύριε Σεγγελάκη, σκαλίζοντας πάντως την επίσημη σελίδα, διαπιστώσαμε, το βλέπουμε και εδώ, ότι στο εκπαιδευτικό χρονολόγιο λείπουν σημαντικότατα γεγονότα. Λείπει, για παράδειγμα, όπως θα δουν και στους δέκτες τους οι πιο ίσως παρατηρητικοί, ότι λείπει η Βιάνος. Λες και δεν ήταν μία από τις μεγαλύτερες σφαγές αμάχων στην Ελλάδα ή μήπως δεν συνέβηκαν. Ναι, γιατί ξέρετε, προσπαθήσανε να μας πούνε οι εγκληματίες, οι Γερμανοί εγκληματίες πολέμου, σε δίκες που έγιναν, που πήγανε να γίνουν, δεν έγιναν καν στη Γερμανία, ότι δεν συνέβησαν καν τα γεγονότα για κάποια άλλα ολοκαυτώματα. Για τη Βιάνο βέβαια, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την ημερομηνία που έγινε είναι το πρώτο ολοκαύτωμα στην Ευρώπη μετά την συνθηκολόγηση των Ιταλών και την αλλαγή στρατοπέδου, που άφησαν τους Γερμανούς και πήγανε με τους συμμάχους. Αυτό το είδε χθέστατο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, ένα έγκλημα το οποίο ακόμα φέρουν τις πληγές απάνω τους οι επιζώντες, γιατί υπάρχουν επιζώντες και δεν μπορούν, και φυσικά δεν πήρανε μαρτυρίες από αυτούς, γιατί ξέρανε τι θα πούνε, αλλά και γιατί. Και αυτό όμως δεν τους νομιμοποιεί να το σβήσουν από το χάρτη. Και φυσικά δεν μπορούν να το σβήσουν. Αλλά ξέρετε, μου γίνεται και ο εξής συνειρμός. Ένας εκ των δύο επιστημονικών υπευθύνων του προγράμματος πρόσφατα σε συνέντευξή του είπε ότι ο σφαγέας της Βιάνου, ο στιγερός διοικητής, ο Μπρούνο Μπρόγερ, ήταν σχετικά καλόβολος στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του και δεν θα έπρεπε να εκτελεστεί, και είχε σώσει κριτικούς και τον θυσίασε η Φρυδερίκη, λέει. Αν είναι δυνατόν, τον αιμοσταγή Μπρούνο Μπρόγερ, που έχει υπογράψει, έχει διατάξει 18 ομαδικές εκτελέσεις, 16 καμένα χωριά, να φτάνουν σήμερα και να λένε τέτοια πράγματα. Αυτό δεν το λένε στη σελίδα, το είπε ο άλλος υπεύθυνος του προγράμματος, ο Χάγκεν Φλάισερ, σε περιοδικό, και μπορούμε να σας στείλουμε το απόσπασμα. Λοιπόν, βλέπουμε ότι εδώ υπάρχουν πράγματα που δεν τα χωρά ανθρώπινος νους. Πάντως, για από συγκεκριμένο βέβαια, εκπαιδευτικό χρονολόγιο, εκτός από τη Βιάνο, λείπουν τα Ανόγια, λείπει και η Δαμάστα. Λείπουν τα Ανόγια, λείπουν η Δαμάστα, λείπουν πάρα πολλά. Και αν δείτε το τι γράφανε για το λοιμό της κατοχής, όπου ξεκινούσανε με απόσπασμα του Γκέμπελς για να πούν ότι τάχα φταίει ο Βρετανικός ναυτικός αποκλεισμός και όχι η λαιλατική πολιτική του Τρίτου Ράιχ, επικαλούταν λοιπόν τον Γκέμπελς και θέλανε να το βάλουν στα σχολεία. Και όταν ή σε άλλο σημείο που προσπαθούν να συνδέσουν την αντίσταση με τα ολοκαυτώματα, να τις ρίξουν την ευθύνη, και όταν βάζαμε τις φωνές, βάζανε ανθρώπους να μας συνετίσουν και να μας απειλούν και να μας προσπαθούν να μας δυσφημίσουν, και στη συνέχεια τι είδαμε, ότι νύχτα προσπάθησαν να αλλάξουν κάποιες επίμαχες διατυπώσεις, όχι ως μια έντιμη θαραλέα στάση αποκατάστασης κάποιου λάθους, ανθρώπινα τα λάθη, αλλά στο σκοτάδι, στα μουλοχτά, για να καλύψουν τα ίχνη τους, να καλύψουν τις ασχήμιες τους. Λοιπόν, εδώ, αν κάτσουμε και κάνουμε έναν κατάλογο, θα θέλουμε τουλάχιστον μερικούς τόμους για να δείξουμε τις αντιφάσεις, τις ασυνέπειες και τις εγκληματικές παραλήψεις και λάθη αυτού του προγράμματος. Το ερώτημα όμως είναι το εξής. Με ποια λογική ένα ξένο Υπουργείο και μάλιστα εξωτερικών χρηματοδοτεί ένα πρόγραμμα για να διεισδύσει στην ελληνική εκπαίδευση? Θα επιτρέπαμε άραγε, και αυτό το απευθύνουμε και στην Υπουργό Παιδείας και ελπίζουμε να μην δώσει ποτέ άδεια, γιατί δεν έχει κριθεί ακόμα αυτό το ζήτημα. Θα επιτρέπαμε άραγε στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να διδάξει την επανάσταση του 1821 στα παιδιά μας? Δηλαδή, εδώ πέρα τώρα χάνουμε και την κοινή λογική.